Hey!
σε έναν τάφο, όχι συνηθισμένο τάφο. Είναι ένας τάφος ο οποίος περιέκλεισε το σώμα του Θεάνθρωπου Χριστού. Είναι ένα μυστήριο το οποίο δεν μπορεί να συλλάβει η λογική των ανθρώπων. Οι άνθρωποι θέλησαν να καταστήσουν τον Θεό θνητόν και τον σταύρωσαν. Τον σταύρωσαν γιατί δεν κατάλαβαν ποιος ήταν. Και ο Θεός θα δώσει τη δυνατότητα με την Ανάστασή Του να γίνει ο άνθρωπος αθάνατος. Αντί για τους ραπισμούς, τις μάστιγες, τους ουνιδισμούς και τελικά των σταυρών και των θάνατων, ο Θεός με την Ανάστασή Του θα καταστήσει τον άνθρωπο αθάνατο. Θα του δώσει την δυνατότητα να ξαναμπεί πάλι μέσα στο Παράδεισο. Και ο άνθρωπος θα δεχθεί ή όχι, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτήν την προσφορά. Προχθές κρατήσαμε όλοι μας στα χέρια κλαδιά βαΐων, που σημαίνει ότι υποδεχτήκαμε αυτόν τον Θεό, αυτόν τον βασιλιά των ψυχών μας. Όμως, αυτοί οι οποίοι φώναζαν ως ανάγκης υψίστης, ήταν αυτοί οι οποίοι την άλλη μέρα φώναζαν άγρον, άγρον, στάλωσον αυτόν. Μήπως και εμείς, αγαπητοί μου αδελφοί, όταν φύγουμε και όταν περάσει η μέρα της Αναστάσεως, μήπως λέγω και εμείς θα ξανασταυρώσουμε τον Χριστό και πώς σταυρώνουμε τον Χριστό. Το σταυρό, το Χριστό το σταυρώνουμε όταν δεν ποιούμε το θέλημά Του, όταν αρνούμεθα την προσφορά την οποία ήρθε να μας δώσει. Ξέρουμε όλοι ποια είναι η προσφορά την οποία μας χαρίζει ο Θεός. Είναι η επιστροφή μας στην πατρική μας αιστεία που είναι ο Παράδεισος. Ποιος από εμάς δεν θέλει να πάει στο Παράδεισο? Όλοι μας θέλουμε να πάμε στο Παράδεισο. Όμως τι κάνουμε γι' αυτό? Να σας απαντήσω τίποτα. Γιατί από τη Δευτέρα και μετά θα αρχίσουμε με τις πράξεις μας να ξανασταυρώνουμε τον Χριστό. Σήμερα, επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε μπροστά σε έναν τάφο. Ο τάφος αυτός αύριο θα είναι αδιανός. Και θα είναι αδιανός γιατί αυτός ο οποίος υπήρξε μέσα στον τάφο ήταν Θεός. Και η νέκρωση δεν μπορεί να κρατήσει τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, η Ανάσταση του Χριστού ας δώσει σε όλους εμάς την δυνατότητα να αναστηθούμε από τα πάθη μας, από τις κακίες μας, να ενεργοποιήσουμε αυτά τα οποία ήρθε ο Χριστός επάνω στη γη να μας δώσει. Τι καλύτερο από την αγάπη, να αγαπούμε τους συνανθρώπους μας, να αγαπούμε τον Θεό, και τότε η γη θα γίνει Παράδεισος. Η γη σήμερα είναι κόλαση, και είναι κόλαση γιατί εμείς την έχουμε κάνει κόλαση. Από τη Δευτέρα λοιπόν ας προσπαθήσουμε να θυμόμαστε ότι αυτός ο οποίος ήρθε πάνω στη γη δεν ήταν ένας μεγάλος φιλόσοφος ή ένας μεγάλος άνθρωπος, αλλά ήταν ο ίδιος ο Θεός. Ας ζήσουμε λοιπόν αυτές τις ημέρες,
ας περάσει μέσα στο DNA μας αυτή η σημερινή ημέρα και η αυριανή που θα πρωτοθωμάξουμε το Χριστός Ανέστη. Ας είμαστε όλοι με τα αυτιά μας ανοιχτοί, έτοιμοι να ακούσουμε και να φωνάξουμε ότι ο θάνατος δεν μπορεί να κρατήσει τη ζωή, ότι ο θάνατος δεν μπορεί να κρατήσει εκείνον ο οποίος δημιούργησε μόνο τη ζωή. Με το καλό λοιπόν να περιμένουμε και να βάλουμε στις καρδιές μας όλοι αυτό το οποίο ο Χριστός ήρθε να μας δώσει, την ζωή την αιώνια. Το ξέρω, ο πράγμα.